είναι πτέσματα. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Κάνε γκριμάτε, σε βλέπω. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε κάτι θεατρικό το οποίο προέκυψε. Θα παίξω λίγο. Α, θέλει και εσύ. Θα το πω και τα δικά σου μετά. Α, η Ματίλδη Μαγκύρα. Δεν λέγαμε για το θέατρο των Glorious, το οποίο είχε πάρα πολλές αναταράξεις, σε ποιο θέατρο θα ανέβε, πάνω που είναι και ο Θάνος ο Καλλιόρας, ο φίλος μου. Και η Άννα Ικουρή, βεβαίως. Είχε να ανέβει στο θέατρο Αλάμπρα, στα Εξάρχεια. Ναι. Στον Πολυχώρο που ανεβαίνουν πάρα πολλές παραστάσεις. Κατέβηκε. Όπως ανέβηκε, δεν προλάβαμε να το δούμε. Κατέβηκε. Γιατί ρε εσύ. Γιατί, παιδιά, υπάρχουν προβλήματα με τη συνεννόηση, την παραγωγή και την οργάνωση της παράστασης. Εκεί από που έφυγε και ο Πάφος Κοντογιάννηδης. Άστα να πάνε. Είχε φύγει η Μαρία Ανδρούς, είχε φύγει η Χρυσαρόπα. Γενικά είχαν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Είχαν αλλάξει τα θέατρα. Υπάρχει θέμα οικονομικό. Κοίταξε, αυτό είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Πάντως. Μπορεί να κατέβει και από το θέατρο Αλάμπρα, το Glorious, αλλά θα ανέβει στο θέατρο Αυλαία στη Θεσσαλονίκη από 13 Δεκεμβρίου. Μπράβο. Το κοινό της πόλης μας θα απολαύσει την παράσταση αυτή. Ναι, αλλά ποιοι θα είναι, μην έχουν φύγει όλοι. Όχι, όλο το cast παραμένει το ίδιο. Όλο το cast παραμένει το ίδιο. Θα φύγουν τώρα Θεσσαλονικής. Όχι, βρε Δημήτρη. Συντελεστές ενώ συντελεστές. Και για να κλείσουμε μερικά στόματα. Αυτό δεν είναι ρε, δηλαδή έγινε η πρεμιέρα, γίνανε κάποιες πολύ λίγες παραστάσεις. Μία-δύο εκεί. Ναι. Και... κατέβηκε η παράσταση και τώρα θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο είναι ένα κοινό που αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο και πηγαίνει πάρα πολύ σε παραστάσεις και θα πάνε σίγουρα πολύ καλά.